Ωραία. Αυτή μιλάμε και δεν καταλαβαίνω. Σου ανοίγει το κύπελο. Με βαράει αυτή πολύ. Ρε. Άμα την πίνει μονορούφι. Ναι. Ακούμπατε λίγο στον Τζόρνταν γιατί ένα κομμάτι του κυπέλου ανοίγει στον ΠΑΟΚ. Όλο το κύπελο. Ναι. Κανονικά έπρεπε ένα κομμάτι από το κύπελο, ένα νίκη από το κύπελο να ανοίγει στον Ευκοπύργο. Για πε μα. Πάντω η ΑΕΚ. Βρήκε απέναντί της ένα Ολυμπιακό ανύπαρκτο. Θέλω να πω πέντε κουβέντες και μετά δέχομαι την ερώτηση. Βεβαίως. Λοιπόν, το σύνθημα της ΓΑΜΑ Εθνικής που έγραφε και το πούμα της ΠΑΕ ότι ερχόμαστε, μετατράπηκε σε ήρθαμε. Ήρθαμε, ναι. Ναι. Και το αποδείξαμε. Ναι. Περίτρανα. Ναι. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι είναι μια τεράστια επιτυχία. Με ακούσατε ότι ήμουν εγώ απεσιόδοξος και δεν το πίστευα. Γιατί θεωρούσα ότι. Μετά τη φυγή του Πογιέτ, δύσκολο σε 90 λεπτό κουτσάρισμα, αλλά μου ήταν. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Εκπληκτική. Ήταν έκπληξη το ότι ο Μανολάς έστησε τόσο πολύ την ομάδα. Και συμφωνώ με αυτό που μόλις είπε ο Γιώργος στο σχόλιο, ότι έκανε. Γιατί σε έναν αγώνα δεν παίζεις ποτέ μόνος σου. Εκμεταλλευτήκαμε τα τεράστια λάθη του προπονητή του Πορτογάλου, του Ολυμπιακού. Ποια λάθη? Από εκεί πέρα, θεωρώ. Θα πάμε και στο αγωνιστικό, θα το αναλύσουμε το παιχνίδι. Έχουμε ώρα. Ναι. Θεωρώ σε γενικές γραμμές ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Την είχε ο κόσμος τεράστια ανάγκη. Διότι ότι σου δώσε κάτι. Γιατί περάσαμε πάρα πολλά σαν λαός και συμφωνώ με τον πρόεδρο που είπε ότι. Με τον πρόεδρο. Με τον πρόεδρο. Συμφωνώ με τη δήλωσή του ότι. Την είχε ανάγκη ο κόσμος που την κράτησε όρθια αυτά τα χρόνια την ομάδα. Το πέρασαν πάρα πολλά. Το πρόεδρο με Αραβίδη Τζιμπούρου Μάντολο θα την βγάλει στον χρόνο. Καλά, εννοείται ότι οι απαιτήσεις και εδώ, στην ερώτησή σου κολλάει αυτό που είπε αρχικά ο Τζόρνταν. Ότι ρε Τζόρνταν, να σου πω κάτι. Όταν κάνουμε δημιουργία.